κρασί, μάνα μου έπινε δύο ποτήρια, τρία το βράδυ. Στο τραπέζι της. Και πήγαινε 90 λεπτά. Τυρί τρώγανε πάρα πολύ. Αλλά αυτό το είχα. Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε τώρα με τις αναβιώσεις. Μην τυχόν δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί να πατήσει. Το ξέρω. Πώς το περπάτημα. Άντε μικρή κοπέλα. Όχι το περπάτημα. Στην κίνηση δεν ξέρει πώ είναι. Αλλά και το περπάτημα. Τα κατάγανε για να πάνε στο χτήμα. Σκάβανε το χτήμα με την αξίνα. Ενώ τρέματα, τρέματα. Δεν αφήναν και σαν μου τι να σκεφτώ με αυτέ τι. Τι οι γυναίκε κάνανε μαζί. Κάθε χρόνο στι 8 του Μάρτη γιορτάζουμε την επέτειο τη γυναίκα. Τη Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα. Έτσι και φέτο λοιπόν τιμούμε την ημέρα αυτή για του αγώνε τη γυναίκα, ώστε σήμερα εμείς να είμαστε ελεύθερες, να έχουμε γνώμη, να έχουμε κρίση, βούληση. Και σύμφωνα με την επέτειο, σύμφωνα με την επέτειο, με την ευκαιρία μάλλον της επετείου, τιμούμε φέτος την αιωνόβια γυναίκα. Έχουμε ανάμεσά μας τη γιαγιά την εκατοντάχρονη, τη Δίνα, και κάποιες άλλες γιαγιάδες που είναι πάνω από 100, τη γιαγιά τη Ροξάνη, τη γιαγιά τη Δίνα, της πήραμε συνέντευξη στο σπίτι, δεν μπορούσε να έρθει εδώ, γιατί είναι, τα πόδια της έχει διάβια, έχει είναι μια χαρά, αλλά δυστυχώς τα πόδια δεν ακολουθούν. Δεν πειράζει. Και μετά από τις μεγάλες αυτές κυρίες, έχουμε την Αλεξάνδρα μας, η οποία είναι πιο μικρή, αλλά λίγο πιο μεγάλη από μένα. Τόσο. Όσο πατάει η γάτα. Και την Ιωνίλα, που και εκείνη είναι τόσο όσο πατάει η γάτα. Αυτές οι φίλες λοιπόν απόψε και μετά, θα αναφερθούν και μετά είμαι εγώ. Σε μια προσωπική τους ιστορία του παρελθόντος. Έχουν να μας πούνε πράγματα που βίωσαν οι ίδιες. Κατά την εποχή της κατοχής, την εποχή του πολέμου, την εποχή της δυστυχίας, της πείνας, της φτώχειας, της βιοπάλης. Και σήμερα λοιπόν αυτές οι γυναίκες που είναι 100 χρονών είναι πιο καλά, πιο γερές και δεν ξέρω το μυστικό τους, πιστεύω να μας το πούνε, για να ακολουθήσουμε και εμείς τα βήματά τους, είναι πιο καλά σε διάβια και σε σωματική υγεία από ό,τι είμαστε εμείς. Δηλαδή, η εκατοντάχρονη σήμερα δεν μπορεί, μάλλον η πενηντάχρονη δεν μπορεί να ακολουθήσει την εκατοντάχρονη. Και γιατί το λέω αυτό. Μιλάω με 40χρονες, με 50χρονες, με 45χρονες, ακόμα και νεότερες και μου λένε, α, το ξέχασα αυτό. Αχ, το ξέχασα εκείνο. Κάτι κι άλλο ξέχασες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο απ' όλα, η γιαγιά μου συγγνώμη. Μετά, να συμπληρώσει. Και θα μιλήσεις. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτές οι γυναίκες, αυτής της ηλικίας, ιδιαίτερα γύρω στα 40, παιδιά είναι γεγονός. Ειλικρινά, φίλες, είναι γεγονός. Ζούνε με αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Για όνομα της Παναγίας. Και προτείνω εγώ σε αυτές τις γυναίκες. Το λέω πάντα. Και σε κάθε μια ξεχωριστά και ομαδικά. Βγείτε από τους 4 τοίχους. Σηκωθείτε από τον καναπέ σας. Δεν σας ωφελεί. Η επικοινωνία, η επαφή είναι ψυχοθεραπεία. Βγείτε στον δρόμο. Κάντε μια βόλτα στο τετράγωνο. Βγείτε. Είναι. Ναι. Είναι θεραπεία. Δεν είναι καλό το κλείσιμο. Ναι, τα προβλήματα είναι τεράστια. Είναι πολλά. Ξέρουμε. Όλοι. Δεν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Σε αυτή την κοινωνία και όλοι βιώνουμε λίγο πολύ κάποιες καταστάσεις. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Ναι. Όμως δεν ωφελεί. Δεν ωφελεί να κλεινόμαστε στους 4 τοίχους. Επικοινωνία, επαφή. Μα μου λένε, ξέρεις, δεν έχουμε λεφτά. Λέω, εδώ η φίλια Τρενούλα είναι για σας. Είναι για εσάς, σας προσφέρει τη θαλπορή, την καρέκλα, τον καφέ, την επαφή, την επικοινωνία. Κάποιος θα έρθει, κάποιος θα περάσει, θα μιλήσετε, θα μοιραστείτε αυτό που έχετε και θα ξεφύγετε από το δικό σας το πρόβλημα. Λίγο.
Θα μου πεις το πρόβλημα είναι δυνατόν με μία συζήτηση να ξεφύγει. Όχι. Αλλά ένα διάλειμμα στο μυαλό σας, στην ψυχή σας. Είναι υγεία, είναι ψυχοθεραπεία. Πάρα πολλά έχω να σας πω, όμως θα δώσω το λόγο στη γιαγιά πρώτα, Κωνσταντίνα. Την Κωνσταντίνα, να είναι καλά, να μας πει μια προσωπική της ιστορία. Εγώ θα ήθελα, γιαγιά, να μου πεις όταν έφυγες νυφούλα από το χωριό σου και πήγες στο άλλο χωριό, στη Μάλη, στο δικό μας το χωριό, να μου πεις την ιστορία με το ανάθεμα. Αυτό. Και μετά θα μου πεις ποια άλλη ιστορία. Πρώτα θέλω το ανάθεμα. Τι σημαίνει ανάθεμα. Λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκονται, και το μήνυμα το δικό μου, γιατί και εγώ είμαι γυλιά, με 4 εγγονάκια, να έχουν δύναμη, να οπλίζονται με δύναμη, με κουράγιο, με υπομονή και όλα θα περάσουν. Φτάνει να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Μην στέκονται στο χρήμα. Μακριά από αυτό, μακριά από εμάς. Υγεία και αγάπη. Στην υγειά μας. Για το ανάθεμα, γιαγιά μου. Αυτό θα πω. Είχα παντρευτεί, πήγα τα προβατά μου, είχα τα παιδάκια μου και πήγα γιγά με καθόμαστε και ήταν σε ένα μέρος. Δεν πάρω να πανάγει, του λέω, γιατί είναι εδώ οι πέτες. Εδώ σκοτώσαν τον Τούρκο και ένας ένας του παίρνει ανάθεμα τον Τούρκο. Ανάθεμα. Και το λένε σαν ανάθεμα. Και οι πέτρες ήταν τόσο σηκωμένες. Ήσανε και πέτρα. Μια πού τα είχαν τα κορίτσια. Και λέγανε, δεν έχουν τα τσούπες. Όχι, θα δει. Και ήταν οι ο Τούρκος το λέει αυτό. Αυτά τα πράγματα. Και τι έπαιρνε τα κορίτσια. Μην τα ζήσει κανένας. Ρε παιδιά. Ο κουνιάδος μου σπίρου. Έτσι πράγμα. Κάθε μέρα ένας ήταν ο αγάς. Και γύριζε κάθε μέρα και μαζεύε κρεμμύδια. Και έτρωγε, δεν ξέρω, 40 αυγά. Έτρωε 40 αυγά. Πια πηγαίναν κάθε μέρα σε κάθε σπίτι. Μια μέρα βρήκανε κανιά δεκαριά αυγά. Από εκεί που είχε το κρεμμύδι και έτρωε, χώνεψε. Από εκεί και κάτω πέθανε ο Τούρκος. Από τα πολλά αυγά. Ωραία. Ναι. Ωραία. Το ταΐζανε επίτηδες αυγά. Έτρωε αυγά. Γύριζε κάθε πρωί. Ένα καλά θα βγά. Και ένα αυγό και ένα κρεμμύδι. Ναι. Και μέχρι εκεί που έτρωγε τα αυγά, ναι, που είχε το κρεμμύδι, ήταν χωνεμένα. Από εκεί και κάτω. Και πέθανε ο αγάς. Και πέθανε από τα αυγά. Ναι, από τα αυγά. Μάλιστα. Πολλά αυγά. Είχανε γερανίσει πια κάθε μέρα στα σπίτια. Λέει, πια τι να κάνουν εκεί οι άνθρωποι. Θα πάμε, λέει, δεν βρήκαμε, του λέει, τούτα τα κρεμμύδια βρήκαμε, αλλά δεν έχουμε. Και στη Μάλη κιόλα. Και να είχανε, δεν δίνανε πια. Να έρχεσαι κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε πρωί. Κατάλαβες, αυτά ξέρω. Αυτά. Λέει. Η μάνα μου. Ναι, η μάνα μου έκανε 5 παιδιά, αλλά εγώ δεν τα είδα, είδα τα 5. Ναι. Πού είμαστε στη ζωή. Πότε το πω το ψέμα. Ζουν αδέρφια. Δεν το ήξερα, αλλά η μάνα μου, ο πατέρας μου ήταν στον πόλεμο. Τη Τουρκία τον καιρό. Πότε. Μακάρι να ήξερα. Όταν γεννήθηκε. Ναι, αφού γεννήθηκα. Ήταν ο Τούρκος τότε. Στο χωριό. Ο πατέρας μου ήταν στον πόλεμο. Ναι. Και.
Και στείλανε κάποιο γράμμα, λέει, έκανα εγώ το θέλω, λέει, και το κορτάκι. Μετά δεν ξέρω πότε ήρθε. Θεριστής ήταν, θερίζανε. Όπως έλεγε η μάνα μου. Αυτό ξέρω. Το ξέρω. Πώς ήταν οι γυναίκες στην εποχή σου, γιαγιά, και στην εποχή της μάνας σου? Οι γυναίκες τότε δουλεύαν όλες. Θερίζανε, βοτανίζανε, πηγαίνανε, ήταν αλόνια. Σταλόνι. Και ήτανε τότε και γλυνάγανε. Το σιτάρι. Έκανα πολλές δουλειές οι γυναίκες τότε. Φαίνανε. Με τα λανάρια γνέθανε. Τι να σου πρωτοϊπώ. Τότε πώς ζούσατε, τι τρώγατε? Τότε ψωμάκι, κυράκι, αγόραζε και ο πατέρα μου από την αγορά, μπακαλάου, τότε δεν ήταν πολλά πράγματα. Ρύζι θυμάμαι, αλλά πιο πολύ θυμάμαι τον μπακαλαιό ήταν. Ήταν πιο φτηνό. Πλούσιο. Το πλούσιο πράγμα ήταν ο μπακαλάος. Εσείς στο σπίτι σας τι φτιάχνατε για να ζήσουν τα παιδιά σας, η οικογένειά σας? Από όλα είχαμε. Είχαμε πώς? Είχαμε το τυρί μας, είχαμε το χοιρινό μας, το ψωμί ήταν δικό μας. Λοπίτες, τραχανά. Τραχανά, όλα. Τα έφτιανε η μάνα μου. Το τυρί το φτιάχνατε εσείς? Ναι, δικό μας. Μετά, τι άλλο? Τι άλλο. Είχατε ζώα? Είχαμε την κούκλα μας, είχαμε... Όλα τα είχαμε. Δεν μας έλειπε τίποτα. Τα φυτεύατε και τα είχατε όλα δικά σας. Δικά μας. Δεν αγοράζαμε τίποτα. Κρέας. Δεν σας έλειψε τίποτα. Όχι. Ούτε το κρέας. Όχι. Είτε πείνασα, είτε έχω πεινάσει. Που λένε πεινάμε. Όχι. Μάλιστα. Στην κατοχή, για πες μας, πώς περάσατε? Καλά περάσα, είχαμε. Και τότε στην κατοχή πέθανε ο πατέρα μου. Και λένε... είχατε όλα τα αγαθά. Ναι. Και έλεγε ο πατέρα μου, άμα θα πεθάνω εγώ, το σπίτι μου θα είναι γεμάτο. Και όπως το είπε, έτσι έγινε. Πρώτησε να είναι. Ναι, πήγε πέρας ο κόσμος, αλλά εμείς δεν πεινάσαμε. Δεν πεινάσατε. Για τη σημερινή εποχή, τι έχεις να πεις, γιαγιά, τώρα? Καλά είναι, αλλά δεν μ' αρέσει. Τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει? Δεν μ' αρέσουν πρώτα-πρώτα οι άνθρωποι, λένε ψέματα. Μπράβο, γιαγιά. Μπράβο, γιαγιά μου. Καλά λέει. Να γιάσει το στόμα σου. Γι' αυτό σου δίνω πάλι την ευχή. Δεν μου. Είναι ειλικρινή άποψη. Τι να λέω. Λένε ψέματα σήμερα. Ναι. Αλήθεια δεν βρίσκει. Υπάρχει αγάπη σήμερα είναι μεταξύ καλύτερα ανθρώπων? Είναι. Εγώ δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπεις. Τότε ήσασταν αγαπημένοι. Ναι, όλοι. Μαγέρευα, ας ήταν λάχανα. Ας ήταν σαλιγκάρια. Να σούς να το πιάτο. Και τώρα δεν βλέπω τίποτα. Και άμα έχει, γιατί έχει. Εδώ είναι το ρεζουμέ. Έτσι που λες. Γι' αυτό και δεν μου αρέσει η ζωή που έχουν οι νέοι. Μάλιστα. Περνάγαμε. Δούλευες. Άμα μπόργα σε βόηταγα. Τώρα πειράει γιατί έχει και σε σπρώγει. Τότε δεν ήταν. Ήταν αγάπη. Πάρεσα πέρα κουβέντια, δεν σε γέλαγες. Δεν είχαν άγχος οι ανθρώποι. Δεν είχαν. Το άγχος του λέμε, όχι το χαμόγελο. Και έτσι. Και τώρα πού να ζήσουν οι ανθρώποι. Ο γείτονας. Γιατί έχει. Ναι. Δεν βλέπω κανένα καλό. Δεν βλέπεις ένα καλό. Τρώνε. Δεν κάνουν το σταυρό τους. Με τα συγχωρείς όπου τρώνε το γουρούνι. Μάλιστα. Για τούτη ζωή δεν μ' αρέσει καθόλου. Τώρα, πέτε παραξηγάτε. Πολύ σωστά τα λέω. Να είσαι καλά, γιαγιά μου. Γιαγιά μου. Λέγε. Σήμερα, τι μας συμβουλεύεις? Να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε. Να για πώς... να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν εσύ. Αλλάζει κανένας. Δεν αλλάζει. Όχι. Γιατί έχουν όλοι το διάολο μέσα του. Εγωισμό. Μεγάλη κουβέντα αυτή, γιαγιά. Όπου τη βλέπω, μεγάλο κακό μέσα. Αφού και πάει και στην εξιά και μετά. Αφού μου το ανοιχτεί.
Δηλαδή σκέφτεται τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να κάνει. Που είπε η άλλη που πήγε στην εκκλησία. Και είπε, πάω να κοινωνήσω. Όχι, αύριο λέει θα κοινωνήσω. Και μετά θα σταψάλω. Αυτό συμβαίνει τώρα. Τότε. Τώρα, δύο, τρία χρόνια. Τώρα. Στην Παναγία. Τώρα πάω να κοινωνήσω και μετά. Και αύριο θα ψάλω. Και αύριο θα σταψάλω. Τι πάει να κοινωνήσω. Ναι. Θέλεις να πεις ότι σήμερα ο κόσμος είναι ψεύτικος. Ναι. Δεν μου αρέσει πουθενά. Εσύ τι συμβουλή μας δίνεις εδώ. Να έχετε την πίστη του Χριστού. Και αγάπη. Το και σταυρό που αγάπη, το κάνει. Αγάπη. Αγάπη. Αλλά αφού δεν υπάρχει αγάπη, πού θα πει. Από πού. Όλο μίσο. Μπράβο γιαγιά. Μπράβο γιαγιά. Κυρία Αλεξάνδρα, τι έχετε εσείς να μας πείτε. Εγώ θα σας πω, όταν είχε γίνει η κατοχή εδώ, είχαν έρθει Γερμανοί, Ιταλοί, στην Ελλάδα και φτάσανε και εδώ Γερμανοί. Τότε κι εγώ ήμουν μικρό κοριτσάκι, ο πατέρας μου είχε πεθάνει, με τη μάνα μου ζούσαμε. Οι Γερμανοί εγκαταστάθησαν κάτω στο, πάμε για το λιμενάρι, ακριβώς στη στροφή. Εκεί ήταν 30, 40, δεν ξέρω πώς ήταν, ναι. Και φεύγανε από εδώ και πηγαίνανε στην Πύλο, σε διάφορα μέρη. Μετά από τους, στη χώρα, εκεί είναι ένα ποτάμι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, είχαν στήσει ενέδρα οι ρατσίτες. Είχαν βάλει τα παλιβόλα τους. Ναι, είχαν πάει εκεί και σκοτώσανε καμιά 20 από αυτούς. Ήρθαν εδώ, μαζευτήκαν όλοι εκεί και είπαν ότι θα κάψουν όλα τα φυλιατρά και όποιος θέλει να φύγει, να φύγει. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Εγώ το έχω ακούσει, το ξέρω. Λέει. Ναι, λοιπόν, τότε ο πατέρας μου είχε πεθάνει εμένα, με πήρε η μητέρα μου και φύγαμε και πήγαμε προς το... στο δρόμο που πάει για τον Χριστόφορο και στρίβουμε να πάμε για τους Αργαλιάνους, εκεί καθίσαμε, είχαν μαζευτεί πολύ τότε. Και την ώρα εκείνη, το βράδυ, περιμέναμε δηλαδή όλοι να μας σκοτώσουν, να κάψουν τα σπίτια μας, να ζήσουμε, όσοι ζήσουμε. Το βράδυ ήδη στον ύπνο του, ο Γερμανός κάποιον Άγιο λέει και του είπε, εγώ είμαι ο Άγιος Χαράλαμπος και είμαι ο προστάτης των φιλιατρών. Μην κάνετε τίποτα, μη σκοτώσετε κανένα, δεν ξέρω, το έχετε ακούσει εσείς αυτό. Ναι, ναι. Γιατί θα βάλω φωτιά και θα καείτε όλη η Γερμανία, η Ιταλία τους λέει. Οπότε ξύπνησε αυτός πολύ θορυβωμένος. Εμείς είχαμε φύγει όλοι και είχαμε πάει στα έξω από τα φιλιατρά. Αφήσαμε και τα σπίτια και τίποτα, να γλωνιτώσουμε τη ζωή μας. Οπότε σε κάποια στιγμή, κοντεύει φτάσει περίπου το μεσημέρι, ο Γερμανός ξύπνησε και είδε τον Άγιο Χαράλαμπο στον ύπνο του και του είπε: μην πλησιάζεις, μην κάνεις τίποτα στα φιλιατρά. Εγώ είμαι ο προστάτης των φιλιατρών και θα κάψω και εσάς και τη Γερμανία σας ολόκληρη. Παίρνει τον, ξυπνάει το πρωί, παίρνει τον διερμηνέα που είχε και του λέει: θέλει να μου πας στις εκκλησίες. Τον πήγε στον Άγιο Θανάση, τον πήρε σιγά σιγά σε όλες τις εκκλησίες και μόλις έφτασε στον Άγιο, στην Παναγία, στον Άγιο Χαράλαμπο, λέει: αυτός είναι. Έκανε το σταυρό του, τι είναι, λέει: Άγιος Χαράλαμπος, ο οποίος του λέει είναι και προστάτης των φιλιατρών. Έφυγε και πλέον μας είπε ότι ελάτε όλοι, φύγετε, γιατί δεν πρόκειται να σας πειράξουμε καθόλου. Και έτσι μαζευτήκαμε στο σπίτι μας όλοι. Και τη γλιτώσαν τα φιλιατρά, ναι, ναι. Και αυτός ερχόταν όσο ζούσε, ναι, με την οικογένειά, ναι, του, με την γυναίκα. Γι' αυτό τον λειτουργάγαν, τον Άγιο Χαράλαμπο. Ναι. Ερχόντουσαν και προσκυνάγανε. Για τη Γερμανία. Ναι, από τη Γερμανία. Ναι. Γι' αυτό ερχόντουσαν εκεί. Μέχρι που πέθανε. Γιατί το είχε Ευαγγελό. Ήτανε και η Καντελανά. Ελληνίδα, αλλά από Ουκρανία. Είμαι γιατρός, τελείωσε ιατρική Ινστιτούτα στην πρωτεύουσα Ουκρανία, Κίεβο, και 40 χρόνια δούλευα ως γιατρός. Δεν είναι παταλόγος, δεν είναι χειρούργος, είμαι προφυλακτικός γιατρός. Και συμβουλεύω για όλες λαός,
να στηρίζετε στην υγεία σας. Οπότε 20 χρόνια πρέπει να κάνετε πολλή πράγματα για υγεία σας. Μη καπνίζετε, μη πίνετε πολύ πότα. Δουλεύετε, περπατάτε με τα πόδια, όχι μόνο 10 πόδια και αυτοκίνητα. Αυτό εγώ όλα ζωή έκανα για λαός του πόλεμου που δούλευα. Και μετά, όταν τελείωσε στην δουλειά μου, πήρα μεγάλο βραβείο. Είμαι διακριμένος, γιατρός Ουκρανία. Εμείς είχαμε στην πόλη 1250 γιατρός. Αλλά διακεκριμένος γιατρός 4. Και εγώ. Μετά, πότε, 92-93 χρόνια, πολύ δύσκολη ζωή. Στην Ρωσία, στην Ουκρανία, Советики носи халасы, Украина монису, Левка Россия монису, Узбекистан монису, ке дедехубе калидуля, клинун биомехания, ке дедехубе типата язаи. Его Ленида, ке хиля эниакоса три хроня, πήγα στην Δημαρχείο και πήραμε για ελληνική υπηκότητα. Ναι. Και μάζευα όλα Έλληνες και συνεδρίο Έλληνες. Τότε μάζευα 50-60 Έλληνες από την πόλη σου. Πόλη. Και Μαριούπολη που μένουμε πριν, και Ντονέτσκ και άλλοι πόλοι, όλοι έχουν συνδυσμό Έλληνες. Μετά πήγαμε στην Ελλάδα να κοιτάτε τι είναι Ελλάδα, γιατί πόσο χρόνο δεν ξέρουμε, δεν πήγαμε. Και εμένα πολύ μ' αρέσει, σ' αρέσει Ελλάδα. Και εγώ γνωρίζω εδώ ένα γυναίκα και είπε, έλα Ελλάδα, δεν δουλεύεις, δεν έχει δουλειά, μόνη σου. Έχω 2 παιδιά, κόρες, είναι γιατροί, έχω 4 γόνια και 1 γόνια έχω, Σοφία. Και είπε εδώ, 3 μήνες μένω εδώ στην Μπία Άνταμς και τα, δεν μ' αρέσει αυτό, Άνταμς φεύγω στην Ουκρανία. Αλλά εδώ γνώριζα Δημήτρη Νάνος και αυτός τηλεφώνησε και είπε, έλα εδώ, εγώ Χίρας, εσύ Χίρα, γιατί 45 χρονών είχα άντρας και πέταμε δικό μου. Και εγώ ήρθα εδώ, παντρεύτηκε και μένω εδώ. Αλλά θυμάμαι χρόνια μετά στην πόλεμο, πολύ δύσκολη χρόνια, πείνα. Εμείς δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πάρουμε σιτάρι και 2 πέτρα και κάνουμε αλεύρι. Και καλαμπόκι κάνουμε και βράσουμε. Και αυτό, εγώ θυμάμαι πολύ καλά και δεν θέλω να λαός να πεινάει. Αλλά πρέπει δεν είναι να τρως πολύ και τρως κρεάς αυτό, λίγο. Αν θέλετε να ζήσετε πολλή χρόνια και να ζήσετε υγιεινή, πρέπει
πέντε φορές τα τρώσα. Λίγο, 250 γραμμάρια. Αυτό. Μια φορά, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές. Τρώτε λίγο, αλλά τρώτε και φρούτα, και λάχανα, λαχανικό και άλλο. Και δεν λιγότερο κρέας. Λιγότερο κρέας. Λιγότερο κρέας. Κρέας πολύ καλά. Κοτόπουλο, άσπρο κρέας. Δεν είναι κόκκινο κρέας, μοσχάρι. Σε λίγο χειρινό, εγώ πολύ μπαρέσει, λίγο, αλλά λίγο. Δεν τρώτε πολύ λίπαρα. Λίπαρα. Αυτό. Και εγώ και τώρα. Αυτό μαζεύουμε να πάω στην Ουκρανία, στην πόλη μου, γιατί φέτος γιορτάζουν 20 χρόνια πως εμείς μαζεύουμε όλοι οι Έλληνες και δουλεύουν και μια φορά, όχι μια φορά, 10 φορές πηγαίνουν στην Ελλάδα, ξέρουν τι είναι η Ελλάδα και εγώ πάω στην γιορτή. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσουμε, οι γονείς σας ήταν Έλληνες, οι γονείς, πώς είναι Έλληνες, γιατί είστε Ελληνίδα. Πατέρα Έλληνες, μάνα Έλληνες, γιαγιά Ελληνίδα, παππούλοι όλοι Έλληνες, μόνο άντρας του, για μένα Ρώσος. Και παιδιά, Ναταλή και Άννα, αλλά εγώ, μάνα. Ελληνίδα. Και η γονάκι μου, Ελληνίδες. Μπράβο. Απόψε, παιδιά, θα σας πω μια ιστορία, η οποία όχι δεν είναι ιστορία, είναι αληθινό. Οι παλαιοί άντρες για να παντρευτούν δεν μπορούσαν τόσο πολύ εύκολα. Και όταν βάλανε στο μάτι μια όμορφη, ωραία κοπέλα, ήρθαν ο νους τους πώς να την κλέψουν. Για να κλέψουν αυτή την κοπέλα κάνανε πολύ αγώνα, πολύ κόπο. Έπρεπε να μαζευτούν τα αγόρια, τα νέα, να μιλήσουν σε πολλά πώς θα την πάρουνε. Μια φορά δυο παιδιά μαλλιώτικα αγαπήσανε μια κοπέλα που την είδανε στον δρόμο. Εκείνη το ξέρε? Όχι, χωρίς να το ξέρει. Τι θα κάνουμε, παιδιά, πρέπει απόψε να πάμε να κλέψουμε την τάδε κοπέλα. Τα ονόματα δεν τα λέμε, τα παιδιά τα ξέρουμε, την κοπέλα την ξέραμε. Οι χωριάτες όμως, οι γέροι μεγάλοι, το πήραν είδηση και ειδοποιήσαν τη μαμά της. Να μην πάει η κοπέλα στη στάνη εκεί που φυλάγαν τα πρόβατα και κοιμόταν το βράδυ και τα φύλαγε για να την κλέψουν. Τι να κάνει η γιαγιά, το πήρε το παιδί, το πήγε στο σπίτι και κοιμήθηκε αυτή. Τα παλικάρια πράγματι πήγανε να πάρουν την κοπέλα, την όμορφη. Την παίρνουν από τη διασύνη τους, τη διπλώνουν με την κουβέρτα που κοιμότανε και τα ανεβάζουν στον ώμο τους και την πηγαίνουν σε μια ωραία ανηφόρα. Εμίσασε ο δρόμος του χωριού, της Μάλης με του Ραυτόπλου. Τώρα η γιαγιά κατάλαβε, είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί να γυρίσει. Πώς να τους το πει, τους κατουράει. Ας την αφήσουμε κάτω, λέει, μας κατούρισε η γιαγιά. Μας κατούρισε η κοπέλα. Μα δεν πειράζει, λέει, εκεί που την πήραμε. Δεν την ανοίγουμε, να την ξεσκεπάσουμε, να την ειδούμε, λέει, τι κάνει. Την ξεσκεπάζουμε. Κοιτάνε, δεν ήταν η κοπέλα, ήταν η γιαγιά, η μάνα της. Και μας κατούρισες και είσαι γριά, λέει, πού τι πάθαμε και πώς θα το πούμε στο χωριό. Και έτσι τελείωσε αυτή η ιστορία, παιδιά. Χωρίς να το ξέρει με τίποτα. Όχι, όχι. Έτσι τις κλέβαν τις κοπέλες. Με θέλει, σε θέλω. Όχι, όχι. Δεν θέλουν οι γονείς και κλεβόντανε. Και μια θεία, συνεχόμενο, και μια θεία του παππού μου, ήταν πάρα πολύ όμορφη κοπέλα και θελήσαν να την κλέψουν. Εκεί στο χωριό τους ήταν ένας Τούρκος. Εάν μας φέρεις αυτή την κοπέλα, θα τα έχεις όλα ό,τι θέλεις. Θα στη φέρω, του λέει την κοπέλα. Πράγματι, την πήρε την κοπέλα και την πήγε, την κατέβασε εδώ στα χωριά, εδώ κάτω στο Φιλιατρά. Αφού την κατέβασε κάτω, η κοπέλα όμως δεν μπορούσε να ζήσει. Τα αδέρφια της, οι γονείς της, οι παππούδες της, οι χωριάτες το μάθανε. Πως την πήρε την κοπέλα. Τι θα κάνουμε, πρέπει να φυλάξουμε, να τον σκοτώσουμε. Ένας γέρος, πιο θαρετός, πιο σωστός, διάλεξε ένα παλικάρι, αλλά το παλικάρι μου, του λέει, αυτόν θα τον φυλάσει νύχτα μέρα. Δεν ήτανε πως τον είχανε στο σπίτι, εμοίραζε και τις κοπέλες και πήγαινε, αλλά έτρωγε, έπινε. Δεν είχαν εμπιστοσύνη να φύγουν τις γυναίκες τους, τα κορίτσια τους, στα σπίτια τους.
Στο καλύτερο παραγόνι καθόταν αυτός και ζεσθενότανε. Στο καλύτερο κρεβάτι κοιμότανε. Ο γέρος ήταν πολύ έξυπνος. Παλικάρι μου, εσύ θα μου κάνεις αυτή τη χάρη. Φύλαξε μια μέρα σε μια τοποθεσία. Με ένα σβάρο τον εσκότωσε έξω από το χωριό. Η τοποθεσία αυτή έμεινε Κοτρέτσος. Τον ελέγανε Κοτρέτσο και σήμερα ακόμα το ξέρω κι εγώ την τοποθεσία αυτή. Αυτή είναι η ιστορία μου, παιδιά. Μάλιστα, ωραία, μπράβο.